Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων. Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει μια σειρά προνομίων σε όσους εμβολιάζονται προκειμένου να επιτευχθεί το κτίσιμο ενός ισχυρού τείχους ανοσίας και να μην γίνει κοιλιά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την πρώτη δόση του εμβολίου τους θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, έξοδα για ξενοδοχεία, αλλά και την είσοδο σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες, σε σινεμά, σε θέατρα, σε μουσεία. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή. Η κάρτα θα δημιουργείται αυτόματα με τον ΑΜΚΑ του κάθε νέου που θα έχει εμβολιαστεί μέσα στο 2021. Αφορά δηλαδή όλους τους νέους μας που έχουν ήδη εμβολιαστεί και όσους θα εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής. Η κάρτα αυτή θα έχει προπληρωθεί από το κράτος και θα εξαντλείται σταδιακά, ανάλογα με τη χρήση της, μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό ή μέσω μιας ειδικής βεβαίωσης για τους λίγους νέους μας που μπορεί να μην διαθέτουν έξυπνη συσκευή, έξυπνο τηλέφωνο. Freedom Pass λοιπόν για τους νέους, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως το voucher θα είναι ύψους 150 ευρώ. Πρόκειται, όπως είπα, για μία οφειλή προς την νεολαία. Ένα δώρο ευγνωμοσύνης, ιδίως μπροστά στο καλοκαίρι που έρχεται. Ένα ευχαριστώ για την υπομονή τους και την επιμονή τους. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα κίνητρο για να εμβολιαστούν, ειδικά οι νέοι, οι οποίοι από την φύση τους συμβάλλουν περισσότερο στην κινητικότητα. Και όσο αυτοί θα θωρακίζονται, τόσο η μετάδοση του ιού θα περιορίζεται.